και απέκρυψε η κυβέρνηση και κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Δυστυχώς και τα άλλα κόμματα, είδα τα πρακτικά της Βουλής, κανένας δεν το ανέδειξε. Και ακούω τώρα και συναδέλφους μου και δικούς σας να παροτρύνουν τον κόσμο και να επιχαίρουν ότι αυξήθηκαν οι δόσεις για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ από 12 σε 24. Σωστά. Πολύ σωστό, καλοδεχούμενο. Ανακουφίζεται ο κόσμος. Και έτοιμα αλλά πλέον που μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Και ακόμα ηλεκτρονικά, πιο σωστό. Καλοδεχούμενο. Μέχρι εδώ το καλό. Αλλά απέκρυψε η κυβέρνηση, το είπε όμως στην εγκύκλειό της κλπ, που έβγαλε για το άρθρο 7 για την δυνατότητα για να μπει κάποιος 20 θέσεις, ότι το επιτόκιο, το μηνιαίο επιτόκιο είναι 70 ευρώ. Είναι 7% στο χιλιάρικο. Ο κόσμος προσφέρει πολλά χρήματα. Άρα λοιπόν το να δίνει χιλιάρικα επιπλέον, 5.000 επιπλέον σε τόκο, είναι ληστρικό. Μπορεί τώρα μια σύγχρονη δημοκρατία, μια σύγχρονη κυβέρνηση και κανένα κόμμα ανεξαρτήτως, κανένα συνδικάτο, κανένα εργατικό κέντρο, κανένας βουλευτής που προέρχεται από τα συνδικάτα να μην μπει, σταματήστε, κάνετε μισό το επιτόκιο ή καταργήστε το. Κυρία Δουλγεράκη, μα είναι λογικό αυτό που λέμε. 7% για τον άνθρωπο ο οποίος αδυνατεί και αγκομαχά να πληρώσει τα χρέη του. Που δεν μπορεί μα από τη μια τον διευκολύνει και του λέει από 12 σε 24 και την ίδια ώρα τον χαρατσώνει, λέτε, με το 7% και για τους 24 μήνες. Μα να του ζητάει 7 ευρώ στο κάθε κατοστάρικο φιλής. Τόσο απλά το λέω για τους αξιοτήμους ακροατές. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί, πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Εχθές σας στείλαμε μόνο εμείς ότι κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις των μνημονίων. Έχουμε από την εποχή του Εθνάρχη Βενιζέλου που έκανε τον πρώτο εργατικό νόμο, τον πιο προοδευτικό ακόμη και σήμερα στην Ευρώπη, του Εθνάρχη Βενιζέλου, το 1920, δεν είχαμε κώδικα, εργατικό κώδικα. Δημοσιεύτηκε χθες. Δεν βλέπω σε καμία εφημερίδα κανένα συνάδελφό μου, κανένα δικό σας να λένε ότι κωδικοποιήθηκαν όλες οι διατάξεις των μνημονίων, των τριών μνημονίων, και κάναμε τον εργατικό κώδικα της Ελλάδας που είναι οι διατάξεις των μνημονίων και είναι από χτες δημοσιευμένος. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι από εδώ και κάτω, μισό λεπτό, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι από εδώ και κάτω με αυτή την κωδικοποίηση και για 50 χρόνια και για 50 χρόνια δεν θα υπάρχει ανάσα, αυτό λέτε? Δεν θα υπάρχει αλλαγή στις μνημονιακές ρυθμίσεις. Δηλαδή ο νόμος που λέει δεν θα παίρνουν τριετίες οι νέοι εργαζόμενοι όσο η ανεργία είναι πάνω από 10%. Δεν θα παίρνουν οικογενειακά επιδόματα οι νέοι εργαζόμενοι. Τον κάναμε κώδικα. Και για να αποφύγουν να μην πάει στη Βουλή, μήπως κάποιο κόμμα το αντιληφθεί, μήπως κάποιο κόμμα, το πέρασαν με υπογραφή της κυρίας Προέδρου, της κυρίας Σεκελαροπούλου, που όπως ξέρουν οι ακροατές έχει ψηφίσει υπέρ και των τριών μνημονίων όταν ήταν πρόεδρος στη Βουλή Επικρατείας. Άρα λοιπόν, με υπογραφή κυρίας Σεκελαροπούλου και κύριου Χατζηδάκη, 357 άρθρα. Για πρώτη φορά η Ελληνική Δημοκρατία έχει εργατικό κώδικα και είναι ο εργατικός κώδικας των μνημονίων και μας λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Δεν είδα σήμερα, πήγα και πήρα πρωί όλες τις εφημερίδες για να δω μήπως μία έχει αυτό που αποκαλύψαμε εμείς εχθές. Εμείς με μία υποδομή επιστημονικό σύλλογος είμαστε. Ένας επιστήμονας, ένας δημοσιογράφος, μία εφημερίδα, ένα κανάλι να μην πει ότι κωδικοποιήσαμε τις μνημονιακές διατάξεις του εργατικού δικαίου και απαγορεύεται πια από εδώ και πέρα και για 50 χρόνια να αλλάξουν οι μνημονιακοί νόμοι. Κυρία Δουλγεράκη, τόσο απλά. Δεν έχω τι τόσο να απλά. Πω. Και έχουμε βουλευτές που προέρχονται από την εργατική τάξη, από εργατικά κέντρα. Ένα να δω, δεν ξέρω αν σε εσάς. Μα είπατε ότι πέρασε εν κρυπτό. Αυτό δεν είπατε πριν από λίγο? Ναι, αλλά δημοσιεύτηκε ο νόμος στο ΦΕΚ, το προεδρικό διάταγμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι, ας παρακολουθούν τα καθήκοντά τους. Είναι η προστασία της εργατικής τάξης. Άρα λοιπόν εδώ είναι μια μεγάλη εξέλιξη. Είναι από φράδα μέρα η χθεσινή για την εργατική τάξη, η χειρότερη μέρα στην νομοθεσία από τη μεταπολίτευση. Είχαμε τους πρώτους προοδευτικούς νόμους, λέω, από το 1920 του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου,
οι οποίοι άντεξαν στον χρόνο 100 χρόνια και ήρθαν τώρα για πρώτη φορά κώδικας εργατικού δικαίου που έχει τους 58 νόμους των μνημονίων που έχουν εργατικές διατάξεις μέσα. Είναι απαράδεκτο. Και μας λένε ο ένας ότι φύγαμε από τα μνημόνια το 18 με πανηγύρια στο Ζάπιον, θυμούνται οι αξιότιμοι νεκρότες, και ο άλλος ο σημερινός είπε ότι φύγαμε πριν 5 μήνες όταν μας βγάλαμε και από την μεταμνημονιακή εποπτεία και την ενισχυμένη εποπτεία. Και αποδεικνύουμε ότι με συμφωνία σημερινής κυβέρνησης με τους δανειστές ήταν όρος να μας βγάλουν από την ενισχυμένη εποπτεία μόνο αν οδικοπούσαμε τα μνημόνια. Κάτι που το κάναμε. Μάλιστα. Δεν μας λένε ότι φύγαμε από τα μνημόνια. Γιατί κωδικοποιούν τους 58 νόμους των μνημονίων, εργατικούς νόμους, από το 10 μέχρι και το 18, για να ισχύσουν όσο ισχύει ένας κώδικας τουλάχιστον 50 χρόνια. Αλλά πας να πεις και άλλες έρχονται. Δηλαδή αυτό το οποίο τώρα μας λέτε πραγματικά μας αφήνει άφωνους, κυρία Μητρόπουλε, με αυτή την κωδικοποίηση. Έχουμε το κείμενο του κώδικα, έχουμε και ένα εισαγωγικό για να πούμε στους ακροατές ότι αυτοί ήταν για να κωδικοποιηθούν τα μνημόνια, ήταν συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης, στη λεγόμενη συμφωνία του Χίλτον 23/5/18 με την κυρία Αξιόγλου και τον κύριο Τσακαλώτο, και βεβαίως η κυβέρνηση προηγούμενη δεν το υλοποίησε, φοβήθηκε ενδεχομένως την κατεσχήνη και τελικά το κωδικοποίησε η σημερινή κυβέρνηση. Μάλιστα. Κρατάμε αυτές τις πληροφορίες γιατί θα είναι η ζωή μας από εδώ και κάτω. Μπορεί γιατί... ο κόσμος, βεβαίως, γιατί με αυτόν τα κρίνονται οι απολύσεις που δίνονται μισές αποζημιώσεις. Με αυτό θα κρίνεται το ότι κάποιος δεν θα παίρνει τριετίες όσο δουλεύει σύμφωνα με τις μνημονιακούς νόμους που γίνανε κώδικας πια. Έγιναν κώδικας πια. Μάλιστα. Γιατί όμως μόνο η Επιστημονική Ένωση να αναφέρει, να ανακαλύπτει αυτή την τραγωδία για την ελληνική Μάλιστα. εργατική τάξη και να μην είναι κάποιος να πει, είδα πρωτοσέλιδα εφημερίδων και κυβερνητικών και άλλων, μία αναφορά, κυρία Δουλγεράκη, μία αναφορά, αγαπητή Αγγέλα. Τραγωδία, πραγματικά τραγωδία. Και λέει ο φίλος ο Κώστας ένα μήνυμα στέλνει και λέει νιώθω ότι το κεφάλι μας είναι στην κιλοτίνα και τα πόδια μας είναι ελεύθερα. Με μα αυτά που σας ακούει να λέτε. Μα τώρα να λένε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και να πάρουν τους 58 μνημονιακούς μα δεν νόμους και να τους κάνουν κώδικα. Μα δεν κάνουν καμία κουβέντα για όλα αυτά. Απλά έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης και στις χθεσινές του δηλώσεις για την ψηφιακή κάρτα, δηλαδή με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ότι θα βοηθήσει να μειώσουμε ασφαλιστικές εισφορές και όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο, γιατί έτσι το νιώθω. Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άλλα λόγια, αυτό που είπατε. Και τελικά ξεχάσαμε τα αναδρομικά με τις παρακολουθήσεις και τον κύριο Αντουλάκη. Τώρα με τον παπά, τον Παπαντώνη, θα ξεχάσουμε και την κωδικοποίηση του εργατικού δικαίου. Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς ο κόσμος δεν πληροφορείται. Και ευτυχώς υπάρχουν εκπομπές σαν τη δική σας, αλλά και άλλες εκπομπές, συναδέλφους σας, που μπορούμε να αναδεικνύουμε, νομίζω, αντικειμενικά Μάλιστα. και έγκυρα κάποιες ειδήσεις. Εγώ βέβαια, αυτή που λέγαμε τώρα. Εγώ βέβαια σας είχα καλέσει και για κάτι άλλο και θα παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή μου έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές τα δικά σας τα φώτα, κύριε Μητρόπουλε, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συνταξιοδότηση των γυναικών, διότι οι χρόνοι στενεύουν για τις μειωμένες συντάξεις στο δημόσιο πριν από το 62ο έτος της ηλικίας, αλλά ρωτούν και γυναίκες από τον ιδιωτικό τομέα τι τις παίρνει και τι δεν τις παίρνει να κάνουν μέχρι και τέλος αυτής της χρονιάς. Οι γυναίκες του δημοσίου πρώτα, διότι για αυτές είναι η τελευταία ρύθμιση, έχουν 20 μέρες ακόμη, 23 είναι 7 του μηνός σήμερα, να μπορέσουν αναγνωρίζοντας κάποια πλασματικά χρόνια να βγουν σε μειωμένη σύνταξη προωρή πρώτου 62ου. Αν δεν το πράξουν ή δεν το θελήσουν μέχρι 31/12/22, τότε δεν μπορούν να βγουν πρώτου 62ου για μειωμένη σύνταξη, άρα επιβαρύνονται με 7 χρόνια, και δεν μπορούν να βγουν με πλήρη σύνταξη πρώτου 67ου, άρα επιβαρύνονται 12 χρόνια. Άρα φορτώνονται στην πλάτη 7 χρόνια για μειωμένη, θα δουλέψουν παραπάνω, και 12 χρόνια για πλήρη. Αυτό καταργείται με διάταξη του νόμου Χατζηδάκη,
ο οποίος όμως εφαρμόζει νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου του 2015. Είναι ο σκληρός νόμος ΣΥΡΙΖΑ για τα ηλικιακά όρια. Τώρα, για τις γυναίκες στον ειδικό τομέα που ρωτάει η αξιότιμη ακροάτρια, αυτές οι δυνατότητες έχουν καταργηθεί με μία που παραμένει μέχρι το 62ο, να μπορεί να βγει στο 62ο υπό τον όρο του ιδιωτικού τομέα η ασφαλισμένη, υπό τον όρο ότι τα 5 χρόνια πρώτου 62ου, για να βγει στο 62ο, άλλος πάει στο 67, τα 5 τελευταία χρόνια πρώτου 62ου έχει 100 μέρες δουλειάς, εργασίας, τα 5 χρόνια κάθε έτος. Αν δεν έχει τα τελευταία 5 χρόνια πρώτου 62ου από 100 ένσημα κατ' έτος, τότε ο νόμος συμπάει στα 67. Αφορά και τις γυναίκες με βαρέα και ανθυγινά. Με βαρέα και ανθυγινά έχουν τη δυνατότητα οι παλιές να βγουν στα 56 και στα 58. Οι νέες και οι άντρες, οι νέες ασφαλισμένες, έχουν με βαρέα και ανθυγινά, βγαίνουν με μειωμένη στο 60 και πλήρη στο 60. Μένοντας λίγο στους παλιούς, έχουν τη δυνατότητα, αφού τους δίνει ο νόμος αυτή τη δυνατότητα ακόμα, δηλαδή στις 56 και 58, να βγουν σε σύνταξη με βαρέα, έχουν και τη δυνατότητα να αγοράσουν, να εξαγοράσουν? Όχι. Και αυτή την κατηγορία όχι. Τα βαρέα όχι, ο νόμος δεν επιτρέπει εξαγορά. Μάλιστα. Τώρα νομίζω ότι εξειδικευμένα πρέπει να ρωτήσουν οι ενδιαφερόμενοι πάνω σε αυτή. Ναι, διότι διαφορετικά δεν γίνεται. Έχουμε φιλότιμους νέους επιστήμονες, αφιλοκερδώς, απαντούν. Μπορούν να μας στείλουν ενιπέκ.gr, 2K στο τέλος, Ένωση για την Υπεράσπιση Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους, και απαντούν στις ερωτήσεις ή στις διευκρινήσεις, να αφήσουν και τηλέφωνο και απαντάμε απλώς τηλεφωνικά ή με mail, κυρία. Επειδή μας κάνατε αρχικά την καρδιά μας περβόλη σε ό,τι έχει να κάνει με την κωδικοποίηση όλων αυτών των εργατικών περί μνημονίου και λοιπά συνθήκων, να σας ρωτήσω, τι γίνεται με την αύξηση? Είναι αλήθεια κατά 9% των εισφορών επιδευματιών οι οποίοι ρωτούν? Σε 23 μέρες όλες οι εισφορές των επιδευματιών, των επιστημόνων και των αγροτών δυστυχώς θα αυξηθούν όσος ο πληθωρισμός του 22. Κατά τις δικές μας εκτιμήσεις θα είναι 9,5%. Άρα 9,5. Κάθε μήνα 9,5% επιπλέον θα πληρώσουν εισφορές ασφαλιστικές, 1.300.000 και πλέον ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες, επειδή αυτό προβλέπει ο νόμος του 2020, ο νόμος Βρούτσι, αυτόματη αναπροσαρμογή των εισφορών. Και εμείς έχουμε καλέσει την κυβέρνηση, τον κύριο Πρωθυπουργό, ο ΣΕΝΙΠΕΚ, να παγώσει ή να ακυρώσει τη διάταξη, διότι σε αυτή τη συγκυρία οι αγρότες μας κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι δύσκολο να πληρώνουν από 50 έως 600 ευρώ το μήνα παραπάνω, το χρόνο παραπάνω, για τη σύνταξή τους ή την ασφάλισή τους.